εκτάκτως στις 5.30 η Μαραθώνια, έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή του Ένα Channel με όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον κορονοϊό αλλά και το μεταναστευτικό. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Σπύρος Λάτσας. Με ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα, λεπτό προς λεπτό, η πορεία της πανδημίας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τη δημοσιογραφική ομάδα του Ένα Channel. Έκτακτη μαραθώνια εκπομπή για τις εξελίξεις σχετικά από τον κορονοϊό από το Ένα Channel. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου από τις 5.30 έως τις 9 το βράδυ, ο Σπύρος Λάτσας με ζωντανές συνδέσεις μέσω Skype από συναδέλφους από όλη τη χώρα έδωσαν τον παλμό όσον αφορά τις εξελίξεις αλλά και το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή των νέων μέτρων αλλά ταυτοχρόνως και με τον αριθμό των κρουσμάτων. Μαζί με τους ΕΚΑΒΙΤΕΣ, το προσωπικό του ΕΚΑΒ που κάνει τις διακομιδές μεταξύ των νοσοκομείων τόσο εντός περιφέρειας όσο και στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη. Είναι εκτεθειμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γίνονται συνεχώς τεστ, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βγαίνουν αρνητικά. Υπάρχουν νοσοκομιακοί οι οποίοι είναι σε καραντίνα, έτσι έχουν ευνοχιστεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και οι κλινικές των νοσοκομείων, οι οποίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από το ευχάριστο ότι προς το παρόν σε όλη τη Χτιότητα, όχι μόνο στη Λαμία, δεν υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς, που είναι το νοσοκομείο Λαμίας, όπως έχει οριστεί από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Κατά τα άλλα, η ζωή εδώ τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες ημέρες, αν θέλετε καλύτερα, κινείται σε ρυθμούς κορονοϊού. Τα πάντα είναι κλειστά, έχουν κλείσει τα εμπορικά καταστήματα. Λειτουργήσε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα, πολύ πιο ουσιαστικά. Εδώ στη Γερμανία, δίνοντάς σας δύο νούμερα, θα ήθελα να το συγκρίνετε μόνο σας και οι τηλεθεατές σας. Πριν τρεις ημέρες είχαμε 3.800 μολυσμένους πατριώτες μας, και αυτή τη στιγμή τα θύματα που έχουμε, τα αναγνωρισμένα κρούσματα είναι 17.000. Και μάλιστα συμβούλους του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να λένε ότι τα κρούσματα μπορεί να ξεπερνάνε και τα 50.000, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτά να καταμετρηθούν, από τη μία γιατί δεν υπάρχει ο τεχνικός εξοπλισμός και από την άλλη γιατί πλέον καταμετρούνται μόνο τα πολύ σοβαρά, καταχωρίζονται μόνο τα πολύ σοβαρά κρούσματα. Τώρα, χθες παρόλα αυτά, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Μπόρις Τζόνσον, να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες δίνει καθημερινά συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα. Τους ήταν μεγάλη. Όμως, το κράτος εκεί άργησε κάποια 24 ώρα να βγάλει αυτήν την απαγόρευση, το κλείσιμο των συνόρων. Από την Παρασκευή ο Πέτροβιτς και όλοι φωνάζουν στον Εύρο, κλείστε τα σύνορα. Τα ξέραν αυτά. Γι' αυτό φώναζε την Παρασκευή, κλείσε τα σύνορα. Άργησε 48 ώρες. Ας αργήσει και κάπου. Γιατί σ' όλα είπαμε ότι ήταν μπροστά η κυβέρνηση. Σε αυτό εκτιμώ ότι άργησε. Το μέτρο η κυβέρνηση, διότι παρά τις εκκλήσεις του κυρίου Τσιόδρα, παρά τις εκκλήσεις του Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Προστασίας, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, δεν γίνεται ενδεχομένως αντιληπτό σπυρό. Θα έλεγα εγώ. Και τις επισημάνσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι. Ακούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια τον κύριο Τσιόδρα με τις εκκλήσεις τις οποίες απευθύνει. Και... Το παράδειγμα της Ιταλίας, το τραγικό παράδειγμα της Ιταλίας, λειτουργήσε εντός πολλών εισαγωγικών θετικά για μας, γιατί όταν ξεκίνησαν τα τριψήφια πλέον νούμερα νεκρών κάθε μέρα στην Ιταλία, αυτό ήταν ένα μεγάλο καμπανάκι να πάρθουν και εδώ μέτρα. Ας ελπίσουμε εγκαίρως. Θα το δείξει το επόμενος μήνας. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυστηροποιηθεί. Είδαμε ακόμα και χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, που δυστυχώς το πήρε λίγο επιπόλαια το όλο το θέμα και μάλιστα θα έλεγα προκλητικά επιπόλαια. Ήδη και αυτοί έχουν αυστηροποιήσει πάρα πολύ τα μέτρα. Βλέπουμε βέβαια, και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα, ότι εκτός από την Ιταλία, όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως και θα πρέπει όλοι να. Μάλλον όλοι στεναχωριόμαστε ιδιαίτερα και θα πρέπει όλοι να μην εφησυχαστούμε. Σπύρο, χρονικά η συγκυρία τώρα αυτή τη στιγμή που συνδεθήκαμε, μόλις έχω ενημέρωση ότι υπήρξε το πρώτο κρούσμα στις Σέρες. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές, είναι ότι
Υπάρχει μια γιατρός στο κέντρο υγείας Σιδηροκάστρου. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικά ήδη τα πράγματα σήμερα σε σχέση με το πώς ήταν χτες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, βέβαια κάνεις μια μαραθώνια εκπομπή σήμερα και δεν ξέρω πόσα πράγματα έχεις πει, αλλά από χτες έχουμε τουλάχιστον 500, πάνω από 500 νέα κρούσματα μόνο στο Βέλγιο. Υπήρξαν φαινόμενα να κυκλοφορεί ο κόσμος αρκετά έξω, ωστόσο πλέον τα τελευταία 24 ώρα έχουν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους. Η πόλη, μια πόλη τουριστική που την έχουμε συνηθίσει όλοι μας, αλλά και οι επισκέπτες. Από νωρίς η πόλη της Ρόδου, τα μπαγκάκια, όπως είπατε, άκουσα και την εκπομπή σας προηγουμένως, ο κόσμος κυκλοφορεί στον δρόμο άνετα, ηλικιωμένοι, σαν να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και αυτά τα διαφημιστικά, μένουμε στο σπίτι. Η εικόνα της πόλης πριν από τον κοροναϊό με το σήμερα, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες τελικά έχουν ακούσει τις οδηγίες της κυβέρνησης. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν μπορούν να καθίσουν και να μείνουν μέσα στο σπίτι τους και τους